Πάμε, χαρά λεμονή. Χαρά λεμονή, έχουμε και μια σύλληψη ενός 28χρονου μετά από καταγγελία 24χρονης για βιασμό. Ναι, σύλληπε. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία της 24χρονης, ναι, ο βιασμός με δράστη τον 28χρονο έγινε την περασμένη Τρίτη. Οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν στη σύλληψη του 28χρονου μετά από την καταγγελία που έγινε, που έκανε η κοπέλα ότι έπεσε θύμα βιασμού από εκείνον, και με την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του συλληφθέντα αποκαλύφθηκαν ποσότητες ακατέργαστης κάναβης και σύνεργα που συνδέονται με εμπορία ναρκωτικών. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ναι, η 24χρονη απευθύνθηκε στο τμήμα ασφαλείας Τούμπας Τριανδρίας, όπου κατήγγειλε τον 28χρονο, ο οποίος είναι υπήκος Αλγερίας, με τον οποίο φέρεται ότι διατηρούσε φιλική σχέση. Στην έρευνα λοιπόν που έκανε η αστυνομία, αναφέρεται στην ανακοίνωση, εντοπίστηκαν 748,55 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης, απροσδιόριστη λευκή σκόνη, μία ζυγαριά ακριβίας, αυτοσχέδια σακουλάκια για τη συσκευασία των ναρκωτικών, χρηματικό ποσό και συνάλλαγμα. Άρα ναρκοέμπορας, ο βιαστής. Ναι. Το ποσό είναι που είχε αξία να ακούσουμε. Πόσα λεφτά. Το ποσό, πες μας. Το ποσό είναι αυτά που εντοπίστηκαν. 748 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, απροσδιόριστη λευκή σκόνη, μία ζυγαριά ακριβίας, σακουλάκια για τη συσκευασία ναρκωτικών και χρηματικό ποσό σε συνάλλαγμα, το οποίο όμως δεν αναφέρεται στην ανακοίνωση ποιο είναι. 21.000 ευρώ βρέθηκαν, χαρά, και βρέθηκε και συνάλλαγμα. Αλλά 21.000 ήταν μόνο τα ευρώ που βρέθηκαν στον Αλγερινό. Χαρά, εγώ τώρα μιλάω για το συνάλλαγμα. Το συνάλλαγμα δεν αναφέρεται. Μάλιστα. Όχι, σου λέω το ποσό. Ναι, γιατί ναι, δεν έχουν κάνει τους υπολογισμούς, γι' αυτό το λόγο.